Ναι, είναι η κόκκινη ζώνη. Πάμε στο δεύτερο μέρος και συνομιλούμε ευθύς αμέσως με τον καθηγητή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Ακαδημίας, της Ανωτάτης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλησπέρα, κύριε Γρίβα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε απευθείας στο ζητούμενο. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο Ισραήλ και ποιες προβλέπετε ότι θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών? Κοιτάξτε, κάθε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή είναι παρακινδυνευμένη και θα έλεγα και πρόωρη, δεδομένου ότι το Μεσανατολικό όπως διαμορφώνεται σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το Μεσανατολικό που ζήσαμε στην νεανική μας ηλικία, να το πούμε. Καμία σχέση, υπάρχουν... καμία σχέση. Αλλάξαμε κεφάλαιο, τελείωσε. Αλλάξαμε κεφάλαιο, ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίχτες, πρώτοι και καλύτεροι Κινέζοι. Οι Ιρανοί δεν είναι οι Ιρανοί του παρελθόντος, είναι μια χώρα που είναι μια περιφερειακή δύναμη με πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν ξέρουμε πώς θέλει να κινηθεί. Η Χαμάς πλέον έχει αποκτήσει ικανότητες που δεν τις είχε πριν από 10-15 χρόνια. Και θα έλεγα, κύριε Γρίβα, και κάτι άλλο. Γιατί και οι δύο ξέρουμε πολύ καλά και τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά. Θα έλεγα ότι έχει αλλάξει και το είδος του πολέμου. Ακριβώς. Και αυτό φάνηκε και στην Ουκρανία. Ακριβώς. Φαίνεται τώρα και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, πόσο καθοριστική σημασία παίζουν, ας πούμε, τα πολεμικά drones, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Τι μεγάλη σημασία έχει το πυραυλικό πυροβολικό? Ακριβώς. Κοιτάξτε, και το Ισραήλ, όπως φαίνεται, αλλά και η Ουκρανία, φυσικά ήταν δύο πολύ μεγάλα πολεμικά εργαστήρια και κατέδειξαν αυτό. Έτσι. Που δείχνουμε να μην έχουμε καταλάβει εμείς, ότι τα μέσα διεξαγωγής του πολέμου έχουν αλλάξει ριζικά. Έχουν οπότε αλλάξει ριζικά. Οπότε και η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να φύγει από τη λογική της αγοράς του αιώνα που ήταν στη δεκαετία του 80, δηλαδή καινούριο μαχητικό, καινούριο πολεμικό πλοίο, καινούριο άρμα μάχης, τεθωρακισμένο όχημα, και να κινηθεί προς το μέλλον που πλέον δεν είναι μέλλον, είναι παρόν. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα υπόλοιπα είναι επίσης πολύ σοβαρά. Πρέπει, τα είπατε πριν, είναι καταλυτικά αυτά που είπατε για το ρόλο του Ερντογάν και της Τουρκίας. Είναι δεδομένο πλέον ότι η Τουρκία αποτελεί ένα ξένο σώμα στη δυτική γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Και όμως τους ανέχονται. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι μέχρι στιγμής δείχνουν να το ανέχονται οι δυτικοί. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα έρθει σε μια πορεία σύγκρουσης με τη Δύση. Ήδη βρίσκεται σε αυτή την πορεία. Απλώς υπάρχει ακόμη η ανοχή λόγω του υποτιθέμενου μεγάλου ρόλου που έχει να παίξει η Τουρκία στα διεθνή δρόμενα, το οποίο είναι συζητήσιμο. Το μεγάλο θέμα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια κουλτούρα αναγκαστικής έτσι προσέγγισης με την Τουρκία, η οποία, εάν υλοποιηθεί, πέραν από την τεράστια ζημιά που θα επιφέρει στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, είναι πιθανόν να τραβήξει και την Ελλάδα εκτός της δυτικής αρχιτεκτονικής. Δηλαδή μια Ελλάδα η οποία θα έχει γίνει φίλος της Τουρκίας, πολλό δε μάλλον που θα έχει υποστεί γεωπολιτικό ακροτηριασμό, άρα θα έχει χάσει μεγάλο κομμάτι του δυναμικού της, του γεωπολιτικού προς όφελος της Τουρκίας, σε 1, 2, 3, 5 χρόνια, μπορεί και σε μήνες έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είναι πλέον ενάντια στα δυτικά συμφέροντα. Γιατί θα έχει καταστεί δορυφόρος, κύριε? Θα έχει καταστεί δορυφόρος μιας χώρας. Θα έχει καταστεί δορυφόρος της νέας περιφερειακής δύναμης που θέλει να είναι η Τουρκία. Που θέλει να είναι η Τουρκία, η οποία ξεκάθαρα πλέον και μετά τις τελευταίες δηλώσεις Ερντογάν κινείται σαφώς εκτός του δυτικού πλαισίου ανάγνωσης των γεωπολιτικών δρόμενων. Οπότε όλος αυτός ο εσμός που προσπαθεί, που είναι πολιτικός, που είναι πανεπιστημιακός, που είναι μηντιακός, που προσπαθεί να μας επιβάλλει την άποψη ότι είναι προς το συμφέρον της Δύσης, αφήστε τα εθνικά συμφέροντα, γιατί για όλους αυτούς η έννοια εθνικό συμφέρον είναι κάτι που προκαλεί ανατριχύλες. Αλλά και είναι προς όφελος της Δύσης η προσέγγιση της Ελλάδος με την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο που αυτοί θέλουν, δηλαδή με το γεωπολιτικό ακροτηριασμό, θα πρέπει να ειδωθεί υπό νέο πλαίσιο. Δηλαδή είναι πολύ πιθανόν οι Αμερικανοί, οι Ουάσιγκτον, αλλά και άλλα κέντρα της Δύσης να μας τραβήξουν το αυτί στο μέλλον, εάν εμείς προχωρήσουμε σε αυτό που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, θα έπρεπε για την ελληνική πολιτική ελίτ, και σε αυτή την έννοια, γιατί ξέρετε ότι έχω αντισυστημικό λόγο, όπως και εσείς, σε αυτή την έννοια βάζω όλες τις θεραπενίδες του συστήματος, του πολιτικού συστήματος, και από την κεντροδεξιά
και από τη φιλελεύθερη παράταξη και από το κέντρο και από την κεντροαριστερά και από την αριστερά. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουν όλες αυτές οι πολιτικές θεραπενίδες του συστήματος ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που θα έπρεπε να είναι ο ισχυρότατος πυλώνας των δυτικών συμφερόντων στην περιοχή και το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη Μικράσια και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ακόμη και στη Βόρειο Αφρική, αν κοιτάξει κανείς, πόσο κοντά είναι η Κρήτη στη Λιβύη. Είναι πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, αυτό το ρόλο έπρεπε να έχει η Ελλάδα και όχι η Ελλάδα να σέρνεται πίσω από τον κύριο Ερντογάν, προεξοφλώντας μάλιστα, και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί σας είπα ότι μπορεί να διαφωνώ σε πολλά με τον κύριο Μητσοτάκη, πολιτικά εννοώ, προσωπικά δεν έχω κάτι, αλλά τον θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σκληροτράχυλος, ευφυής και όταν πρόκειται να δουλέψει πολιτικά για τον εαυτό του, απέδειξε ότι τα καταφέρνει σε βαθμό που δεν το περίμενε κανένας. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά επικυρίαρχος, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την πολύ σημαντική νίκη του στις εκλογές, σχεδόν 42%, όπου διέλυσε και την αντιπολίτευση, βγήκε στον Α και είπε τη λέξη υποχωρήσεις. Και δεν είπε καν τη λέξη αμοιβαίες υποχωρήσεις. Mm. Αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δηλαδή να κάνει η Τουρκία πίσω και να συζητήσουμε κι εμείς. Όχι, ούτε καν. Υποχωρήσεις. Μα πριν ξεκινήσεις μια διαπραγμάτευση, δίνεις το σήμα ότι είσαι έτοιμος να υποχωρήσεις. Να εγκαταλείψεις το μισό σου σπίτι και να κάνεις πίσω προκειμένου να βρεθεί συμβιβασμός. Δηλαδή πάμε να εξαγοράσουμε την ειρήνη παραχωρώντας τμήματα της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το έκανε και η Αρμενία, ο Πασινιάν. Και είδατε τι έγινε. Και είδαμε που καταλήξανε, ναι. Όχι μόνο τους πήρανε τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά τώρα επειδή παρακολουθώ και τον αγγλόφωνο αζέρικο τύπο, ξέρετε τι γράφει ο αζέρικος τύπος, ο τύπος του Αζερμπαϊτζάνου αγγλόφωνος, ότι δεν υπάρχει Αρμενία, υπάρχει δυτικό Αζερμπαϊτζάν. Ακριβώς. Και ότι πρέπει να ενωθεί το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχίτσεβάν, πράγμα που σημαίνει ακροτηριασμό της Νότιας Αρμενίας. Ακριβώς. Δηλαδή κατάληψη και της Νότιας Αρμενίας. Αρμενίας. Και ουσιαστικά εξαφάνιση της Αρμενίας. Εγώ τα τονίζω αυτά γιατί φοβάμαι ότι είναι εικόνες από το μέλλον μας. Δεν τα τονίζω τυχαία αυτά. Και να πω και κάτι θετικό εδώ, γιατί λέω τα αρνητικά για υπουργούς. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που άκουσα από τον υπουργό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, στον οποίο έχουμε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική για τα θέματα ακρίβειας και προστασίας καταναλωτή πριν τις εκλογές όταν ήταν υπουργός ανάπτυξης. Είναι όμως πολύ θετική η πρόταση που είπε, γιατί ψάχνουμε για εργαζομένους από άλλες χώρες, από Μπαγκλατές, από Ινδία κτλ., που είναι χώρες με άλλα θρησκεύματα, από Πακιστάν. Να φέρουμε εδώ τους πρόσφυγες τους Αρμενίους, που είναι πρόσφυγες πολέμου του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και να δουλέψουν εδώ στη χριστιανική Ελλάδα οι χριστιανικοί αρμενικοί πληθυσμοί. Αυτή είναι σωστή πρόταση. Πάρα πολύ σωστή πρόταση. Και σπέβδω να τη χειροκροτήσω και να την επιδοκιμάσω δημόσια. Πάμε όμως στο τι περιμένετε ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες στη Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολη αυτό η επίθεση του Ισραήλ εναντίον της λωρίδας της Γάζας, αυτό που λέγεται ως μεγάλη χερσαία επίθεση. Δεν έχει όμως λάθος. Άλλη επιλογή. Τι επιλογή έχει, κύριε Γρήβα? Μπορεί να παραμείνει σε μια λογική διαρκών βομβαρδισμών και σημειακής καταστροφής στόχων της Χαμάς. Πάντως, κύριε Γρήβα, δεν εξαλείφεται έτσι η Χαμάς, επειδή και οι δύο έχουμε μελετήσει το φαινόμενο Χαμάς. Η Χαμάς έχει σκάψει τούνελ. Η Χαμάς κρύβει τον οπλισμό της και τους μαχητές της στους κάτω ρόφους πολυορόφων κτηρίων, ενώ στους πάνω ζουν οικογένειες. Η Χαμάς έχει δημιουργήσει ένα κέλυφος όπου βάζει από πάνω τους απλούς πολίτες, τη ζωή των οποίων δεν υπολογίζει. Ίσα ίσα τους λέει μέσα από τη λογική, την ακραία λογική κάποιων στίχων του Κορανίου, ότι θα πεθάνετε σαν μάρτυρες της πίστεως και του τεμένους αλλάξα. Άρα τι κάνει η Χαμάς? Η Χαμάς
είναι πολύ δύσκολο να βγει από το κλουβί της, από τη φωλιά της, αν δεν υπάρξει χερσαία επίθεση. Δεν είμαι υπέρ του πολέμου. Αλλά φοβάμαι ότι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, δεν έχει άλλη επιλογή το Ισραήλ. Κοιτάξτε, αυτό φοβάμαι. Δεδομένου ότι ισχύει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι η Χαμάς έχει φτιάξει ένα ολόκληρο υπόγειο κόσμο. Ακριβώς, ακριβώς. Της Γάζας. Ακριβώς. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η πραγματικά συντριπτική υπεροπλία του Ισραήλ στις συμβατικές μορφές πολέμου είναι ικανή να επιτύχει αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν, δηλαδή την εξαφάνιση της Χαμάς, χωρίς να υπάρξει παρατεταμένος πόλεμος, όπως είδαμε ότι συμβαίνει στην Ουκρανία, και με μεγάλες απώλειες για το στρατό πλέον του Ισραήλ. Είναι έτσι. Λοιπόν, πέραν από το θέμα της προσβολής αμάχων, που επίσης θα κάνει ζημιά στην εικόνα του Ισραήλ παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις μουσουλμανικές χώρες. Αν σκεφτούμε ότι το Ισραήλ έφυγε από το Νότιο Λίβανο πριν από χρόνια γιατί είχε 300 νεκρούς μέσα σε 10 χρόνια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο ότι μπορεί να δεχτεί χιλιάδες νεκρών στο στρατιωτικό τους προσωπικό και εμπλοκή άρα, σε έναν παρατεταμένο πόλεμο. Άρα, κύριε Γρίβα, τι πρόκειται να γίνει το θέμα. Τι πρόκειται να γίνει. Μας από τα τέτοια. Παρακαλώ. Άρα, τι πρόκειται να γίνει. Κοίταξε, προσωπικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω συμπεράσματα. Να βγάλω μάλλον κάποια ασφαλή έτσι, πρόβλεψη, να έχω κάποια ασφαλή πρόβλεψη για το μέλλον. Θεωρώ ότι οι Ισραηλινοί, επειδή είναι πολύ σοβαροί οι πολεμιστές, έχουν κατανοήσει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι μπορεί να υποστούν αυτό που υπέστησαν στη Βηρυτό το 2006 πολλαπλάσια. Οπότε δεν ξέρω, είμαι πραγματικά σε μια μηχανία έτσι για να πω ότι θα συμβεί το ένα ή το άλλο. Σίγουρα πάντως το μόνο που δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η αφελής εξίσωση ότι το Ισραήλ είναι πανίσχυρο και μπορεί να ισοπεδώσει τη λωρίδα της Γάζας και να εξαφανίσει τη Χαμάς σε μερικά 24 ώρα δεν πρόκειται να συμβεί. Εάν το Ισραήλ αποφασίσει να εμπλακεί σε ένα τέτοιο πόλεμο, είναι δεδομένο ότι θα έχει αποφασίσει να εμπλακεί σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση μέσα στην οποία θα έχει σοβαρές απώλειες. Αυτή η Χαμάς φαίνεται δείχνει να έχει προετοιμαστεί για έναν ιδιόρυθμο ανταρτοπόλεμο, αξιοποιώντας κυρίως τις υπόγειες υποδομές αλλά και προηγμένα οπλικά συστήματα. Όταν λέμε προηγμένα δεν εννοούμε ούτε διαστημόπλαια ούτε λέιζερ, αλλά ας πούμε αντιαρματικούς πυράβλους σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να έχει πάρει από το Ιράν. Είναι δεδομένο ότι θα έχει. Οπότε, ό,τι έκανε η Χεσμπολάχ το 2006 στη Βηρυτό, είναι πολύ πιθανόν η Χαμάς να μπορεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και να οπότε, εάν πάμε, θα πάμε σε κάτι πολύ ακραίο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι το Ισραήλ, όταν εισέβαλε στο Λίβανο, είχε και τοπικούς συμμάχους. Να σας θυμίσω ότι το κόμμα της Φάλαγγας και η στρατιωτική του πτέρυγα υπό την οικογένεια Ζεμάγελ, αν δεν απατώμε τότε, ζούσε ο Αμίν Ζεμάγελ. Ο Αμίν Ζεμάγελ, τον οποίο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω στο παρελθόν. Τότε λοιπόν είχε και ισχυρούς συμμάχους μέσα στο Λίβανο. Στη λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ δεν θα έχει τοπικούς συμμάχους. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα είναι σαν εχθρικό κόσμο και... Και κοιτάξτε, επειδή πλέον το είδαμε και στην Ουκρανία, δηλαδή οι ρωσικές δυνάμεις για να καθαρίσουν κάποιες υπόγειες εγκαταστάσεις στον Μπαχμούτ, ας πούμε, που είναι τίποτα μικροσκοπικές σε σχέση με αυτές, με τον υπόγειο κόσμο που έχει δημιουργήσει η Χαμάς. Ή στη Μαριούπολη. Είχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε το Ισραήλ που είναι παραδοσιακά έτσι απρόθυμο και πολύ καλά κάνει να έχει μεγάλες απώλειες στο στρατιωτικό του προσωπικό, επαναλαμβάνω. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν δεν έχει σταθμίσει όλους αυτούς τους κινδύνους. Πάντως, έχουμε μπει σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είναι από πίσω και συντονίζει. Ο δυτικός κόσμος, μέρος του οποίου είμαστε και καλά κάνουμε και είμαστε, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τις κινήσεις του και ιδίως πρέπει να προσέξει πολύ το τυχοδιοκτικό παιχνίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι ένα κοράκι το οποίο όπου δει πτώματα πάει να αρπάξει και να κατασπαράξει προς όφελός του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρίβα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.